Να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, να ξεκινήσουμε από τα της οικονομίας και αυτά που έγιναν χθες στο Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός, κυρία Τζάχαρη, για ακόμη μια φορά είπε τον Αύγουστο θα βρίσκεται ξανά στο Καστελόριζο για την καθαρή έξοδο την οποία υποστηρίζει, παρά το γεγονός ότι ούτε ο κύριος Τσακαλώτος ούτε αρκετοί στην Ευρώπη μιλούν για καθαρή έξοδο. Μόνο ότι ο Πρωθυπουργός δεν βρέθηκε εκεί για τα θέματα της εθνικής οικονομίας. Mm-hmm. Βρέθηκε για να γενιάσει αυτές τις μονάδες αφαλάτωσης, πολύ σημαντικές για την τοπική οικονομία. Έστειλε ένα σαφέστατο μήνυμα, όπως αντιλαμβάνεστε, στην Τουρκία για την μείωση της τουρκικής, για την τουρκική προκλητικότητα, για την αποκλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας και δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σημειολογία, εφόσον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το Καστελόριζο είχε συνταφθεί, η έννοιά του είχε. Με την έναρξη των μνημονίων. Με την έναρξη των μνημονίων εξαιτίας παρουσίας του Γιώργου Παπανδρέου και είπε ότι εγώ βρίσκομαι εδώ σε μια διαφορετική πορεία προς την καθαρή έξοδο. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2018. Αυτό είναι πράξη, είναι fact, όπως λέμε και στην Μπέλα. Λοιπόν, και δεν θα υπάρξει καμιά νέα μορφή χρηματοδότησης από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Δεν θα υπάρξει επομένως κανένα νέο μνημόνιο, το ξεκαθαρίζω αυτό.